Γεια σας φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην 40η, ω φτάσαμε τη 40 εκπομπή, με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε από, τις του, από τους δέκτες του Blue Sky, της τηλεοράσεώς σας και κατ' επέκταση του Blue Sky, με τη χορηγία του οποίου καθίσατε δυνατή η παρουσίαση, όπως θα δείτε και σήμερα, μια σειράς άγνωστων πτυχών, όχι μόνο της ιστορίας μας, με το κλειδί τη ιστορία, άλλωστε είναι ο τίτλο τη εκπομπή, αλλά και θέματα που αφορούν τη γεωπολιτική, τη γεωστρατηγική και γενικότερα τι εξελίξει στον πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, όπω ανατέλει, ανέτειλε ήδη το 2017, για την περιοχή μα. Πιθανόν να έχετε παραξενευθεί από την εικόνα που βλέπετε πίσω μα. Σήμερα. Θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο είναι πολύ λίγο γνωστό. Το γνωρίζουν εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται ειδικότερα με τα θέματα αμήνη. Το γνωρίζουν όσοι μετήχαν, το γνωρίζουν όλοι όσοι πραγματικώ θέλουν την πατρίδα μα να είναι ισχυρή και θυμούνται ότι η Ανδρία, και σα παραπέμπω να διαβάσετε τι λέει ο Σοκράτη για την Ανδρία, είναι ένα από τα συστατικά τη ελληνική μα φυλή. Θα πάμε 30 χρόνια πίσω. 30 χρόνια στον Εύρο. Στο χωριό, πέπλο. Από τις προσχώσεις του ποταμού, όπως γνωρίζετε, ο Εύρος άλλοτε παραχωρεί έδαφος και άλλοτε παίρνει. Αναλόγως με τον ρου της κήτης του ποταμού. Στο πέπλο, λοιπόν, είχε δημιουργηθεί ένα, ας το ονομάσουμε, μικρό προγεφύρωμα των Τούρκων, δημιουργώντας μια στενή λωρίδα ξηράς. Εκεί, εκείνο το πρωινό της 19ης Δεκεμβρίου του 1986, ένας στρατιώτης, ο Ζήσης Καραγόγος, μαζί με τους άλλους δύο θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε άλλα ονόματα εκτός από του κεντρικού προσώπου στο οποίο είναι και αφιερωμένη η παρούσα εκπομπή για λόγους προσωπικούς και δεν θέλουμε να πειράξουμε μνήμες ή να θίξουμε ανθρώπους. Όμως πρέπει να μάθετε τι έγινε τότε και πώς η Ανδρία, την οποία επέδειξαν απλή κληρωτοί στρατιώτες, παιδιά, 19 χρονών και 20, έδειξε ότι εκείνα τα χρόνια που δεν είναι πάρα πολύ μακρινά, η ελληνική ψυχή μπορούσε να δώσει ένα καλό μάθημα στον επίδοξο εισβολέα εξ Ανατολών. Εκείνο λοιπόν το πρωινό, η περίπολος τριών ατόμων, τρεις στρατιώτες, μεταξύ αυτών και ο Καραγώγος, συναντήθηκε στην Κίτη με μια τουρκική περίπολο διμελή. Ο καραγόγο άφησε το όπλο του και προχώρησε σε μια κίνηση η οποία συνηθιζόταν εκείνα τα χρόνια και νομίζω συνηθίζεται ακόμα και σήμερα, αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, και έδωσε ένα πακέτο τσιγάρα στον Τούρκο. Ο δεύτερος Τούρκος στρατιώτης όμως, που παρακολουθούσε τη σκηνή, όχι μόνο δεν συνένεσε στο να αποθέσει το όπλο του κάτω, αλλά σύκλωσε το όπλο του και πυροβόλησε θανάσιμα με πέντε σφαίρες τον καραγωγό. Οι άλλοι δύο Έλληνες αυτομάτως πήραν τα όπλα και για λίγο ξέσπασε μια μικρή συμπλοκή. Την ίδια στιγμή, και εδώ μπορούμε να πούμε ότι το επεισόδιο ήταν προσχεδιασμένο, μια τουρκική δύναμη της τάξης των 20 ανδρών περίπου, μια ενισχυμένη δημιουργία, έλαβε θέσεις μάχης και άξενα βάλει και αυτή εναντίον των άπειρων αλλά καλώς εκπαιδευμένων Ελλήνων πληρωτών θατιωτών. Λίγο αργότερα η σύγκρουση γενικεύτηκε. Ένας αγροφύλακας, ο οποίος περνούσε από την περιοχή, άκουσε τους πυροβολισμούς και είναι το πρόσωπο κλειδί το οποίο όχι μόνο ενημέρωσε το προϊστάμενο κλιμάκιο Πρέπει να σας πω ότι το επεισόδιο ανήκε, σημειώθηκε στη ζώνη ευθύνης της 12 η μεραρχίας πεζικού, του, της 31ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας και του 535 τάγματος προκαλύψεως. Μόλις λοιπόν ενημερώθηκαν τα ανώτερα κλιμάκια, ήρθε μια δύναμη περίπου 10-15 Ελλήνων στατιωτών, οι οποίοι έλαβε θέσεις και ετοιμαζόταν πλέον να αμυνθεί διότι η τουρκική ομάδα, η οποία πλέον αριθμούσε άνω των 40 ανδρών, πέρασε με τις βάρκες από τον Εύρο στο σημείο το οποίο ήταν πλέον τουρκικό χώρο και αναπτύχθηκε στην περιοχή και άρχισε να βάλει κατά των Ελλήνων, προσπαθώντας όχι μόνο να πάρουν τον βαριά τραυματισμένο, ο οποίος στη συνέχεια ξεψύχησε, εξέπνευσε, Έλληνα στρατιώτη, αλλά και να θέσει εκτός μάχης και τους άλλους δύο. Και τους άνδρες που είχαν προστρέξει για βοήθειά τους. Ακολούθησε μια σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών. Ανταλλάσσονταν πυρά με πολυβόλα, με τη φέκια και από τις δύο πλευρές. Η ελληνική πλευρά και πάλι να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτόν τον αγροφύλακα, ο οποίος πήρε το όπλο, άνοιξε πυρ, βοήθησε να υποστηριχθεί αυτή η μικρή ομάδα μέχρι να έρθουν ενισχύσει. Και στη συνέχεια Ξέσπασε μια πραγματική ελληνοτουρκική σύγκρουση, μικρής βέβαια εκτάσεως, στην περιοχή του Πέπλου. Από τις σφαίρες που έπεφταν βροχή, τα ελληνικά πυρά ήταν πολύ περισσότερο ακριβή. Οι Τούρκοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες. Ένας αριθμός 20, κατά άλλους 15, κατά άλλους 30 πηγές νεκροί και τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας υπολογαγός και αρκετοί στρατιώτε. Και κάποιοι από αυτού λέγεται ότι ήταν υπαξωματικοί. Το επεισόδιο θα μπορούσε να λάβει πάρα πολύ μεγάλη διάσταση. Όμω με την παρέμβαση των προϊστάμενων κλιμακίων, τη μεραρχία, υπήρξε επικοινωνία, παρενέβη και το Υπουργείο των Εξωτερικών και στη συνέχεια το επεισόδιο πέρασε στην λύθη τη ιστορία. Πίσω μου, αυτό που βλέπετε, είναι το εκκλησάκι το οποίο υπάρχει εκεί, μαζί με το ομώνυμο φυλάκιο και το στρατόπεδο Ζήσης Καραγώγος. Φίλοι και φίλες, αυτό που σας ανέφερα ήταν ένα σημείο το οποίο πάρα πολλοί προσπάθησαν να ξεχαστεί. Και το λέω πάρα πολύ διότι δεν εξυπηρετούσε. Ήταν 86. 1986. Το 87 είχαμε την κρίση του Μαρτίου. Λίγα χρόνια αργότερα είχαμε την κρίση στα Ήμια. Όμως, αυτό που απεδείχθη σε αυτή τη σύγκρουση, που είναι η πρώτη πραγματική ελληνοτουρκική μάχη στη Μεθόριο, επί της Μεθορίου, όπου αμούστακα παιδιά, 19 χρονών ήταν ο συγχωρεμένο ο Ζή καραγώγο. Η οικογένειά του είχε έναν ήρωα, αλλά έχασε όμω το παιδί τη. Και εμεί θα πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε με ευλάβεια και με ευγνωμοσύνη όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά στη διάρκεια Τη ζωή του και τη θητεία του έκαναν ό,τι μπορούσαν, ο καραγόγος αποτέλεσε το θύμα ενό στημένου τουρκικού επεισοδίου. Και χάρη όμω στην παρέμβαση των άλλων, και εδώ ακριβώ το αναφέρω, διότι η εκπαίδευση, η θητεία και η ψυχή η ελληνική, η ανδρεία, ήταν εκείνα η οποία επικράτησε στο επεισόδιο αυτό, και χωρίς να έχουμε καμία άλλη απώλεια. Όπω το ακούσατε, καμία άλλη απώλεια η αντίπαλη πλευρά, η οποία και το προκάλεσε και το συνέχισε μέχρι τι 3 η ώρα. Τρει και 4 το απόγευμα, ανταλλάσσονταν φοδρότα την πυροβολισμή. Πλήρωσε την ανέβειά τη. Και με αφορμή αυτό το γεγονό, θέλω να σα πω κάτι, το οποίο πραγματικά πρέπει να το καταλάβετε, πρέπει να γίνει κατανοητό από όλου σα, και κυρίω από τι μανάδε οι οποίε στέλνουν του γιου του στο στράτευμα. Φίλοι και φίλε, η πατρίδα βρίσκεται σε κίνδυνο. Η πατρίδα έχει να αντιμετωπίσει έναν αλαζονικό νεοθωμανό απειλή, μια ζωντανή νεοθωμανική απειλή της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας. Και η ελευθερία και η ανεξαρτησία αυτή τη στιγμή είναι ένας αγώνας ο οποίος διεξάγεται σε όλο το μήκος και το πλάτος του ελληνισμού. Από το Νεύρο, από το Τριεθνές, μέχρι την Κύπρο και τα κατεχόμενα. Σε αυτό λοιπόν τον αγώνα, πριν φτάσουμε να μιλάμε για οπλικά συστήματα, για το ποιος είναι καλύτερο στον αέρα, στη θάλασσα, στη ξηρά και στα σχετικά, πριν κάνουμε τις βαθιστόχαστες αναλύσεις που συνηθίζουμε εμείς πόσο ασχολούμαστε με τα θέματα εθνικής αμήνης και ασφαλείας, το πρώτο σημείο το οποίο πρέπει να δώσουμε βαρύτητα είναι αυτό της θητείας και της εκπαιδεύσεως. Η θητεία λοιπόν πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει η θητεία να γίνει τουλάχιστον 12 μήνη. Ξέρω πολύ ήδη έχετε σηκωθεί από τις καρέκλες σας. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε κλείσει και την τηλεόραση κιόλα. Όμω πρέπει να σα πω κάτι. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε την υπεράσπιση τη πατρίδο, πρέπει να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας και να πούμε ότι η εποχή του καναπέ, είδατε πόσο πληρώσαμε την εποχή του, του οικονομικού καναπέ, ας μην πληρώσουμε την αδράνειά μας σε θέματα που έχουν σχέση με την ασφαλειά μας και τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων της χώρας και της πατρίδας μας. Και το δεύτερο σημείο είναι η εκπαίδευση και η εφεδρεία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστηκαν σε αυτό το επεισόδιο, οι Έλληνες στρατιώτες, οι κληρωτοί, επέδειξαν μοναδική ικανότητα. Είχαν πίσω τους ένα δόκιμο αξιωματικό, είχαν πίσω τους έναν αγροφύλακα. Είχαν όμως πίσω τους ένα σύστημα το οποίο μπορούσε να τους δώσει όλα εκείνα τα εχέγγυα για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Κατά τα κάτω ψέματα. Με τη σημερινή φοιτεία η εκπαίδευση δεν φτάνει. Δεν αρκεί. Πρέπει όλοι, όχι απλώς να υπηρετήσουν, αλλά να δοκιμαστούν. Να ρίξουν με όπλα, να ρίξουμε αδιαρματικά, να ρίξουμε αντιαροπορικά, να ρίξουμε βλήματα με τα άρματα. Αυτό είναι απαραίτητη προπόθεση αν θέλουμε να μιλάμε ότι έχουμε στρατό. Δείτε τι γίνεται με την επιχείρηση ασπίδα του Εφράτου. Από τον Σεπτέμβριο, πέρσι, οι Τούρκοι επιχειρούν σε βάθο τουρκικά στρατεύματα στη βόρειο Συρία. Αυτό σημαίνει ότι ο τουρκικό στρατό, επί εβδομάδε, επί μήνες, πραγματοποιεί μια εισβολή. Και εμεί σήμερα συζητάμε αν θα πρέπει η θητεία να είναι 9, 8, 7 ή να μειωθεί 12 μήνες και θητεία από τα 18. Όσο κι αν αυτό σας φαίνεται περίεργο, αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος για να ξεκινήσουμε να ξαναστήνουμε το σύστημα αμήνης και ασφαλείας της χώρας μας. Το 2017 είναι ένα δύσκολο έτος. Το 2017 είναι ένα έτος που θα προκαλέσει πάρα πολλά δεινά. Είναι ένα έτος ανατροπών. Είδατε τι συνέβη είχαμε μια ξαφνική χιονόπτωση και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πέραν τη χαρά που δίνει σε μεγάλους και στο το χιόνι τους συμπατριώτες μας, τους Έλληνες αστέγους αλλά και όσου αδυνατούν να βρουν μια ζεστή γωνιά σε μια τόσο κρύα περίοδο, κρύα στην ψυχή, κρύα και στο εξωτερικό περιβάλλον. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα κύριε Εύρος. Εμείς, χάρη στις άοχνες προσπάθειες του πρώην Αγιές και πρώην Υπουργού Εθνικής Αμήνης του στρατηγού Φράγκου Φραγκούλη, δημιουργήσαμε μια μεγάλη αντιαρματική τάφρο, η οποία ελπίζει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί, να γίνουν και τα απαραίτητα έργα τα οποία πρέπει να, ολ... πρέπει να συντελέσουν στην πλήρη πλέον εκμετάλλευση του αρχικού σχεδιασμού. Αλλά πρέπει να σας πω ότι την παρούσα περίοδο οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, έχουν ξεκινήσει και στην περιοχή η οποία βρίσκεται δυτικά της Αντριανού να κατασκευάζουν στο προγεφύρωμα του Κάραγατς μια πάρα πολύ επίσης μεγάλη αντιαρματική τάφρο η οποία θα έχει πλάτος 50 μέτρα. Αυτό όμω που βλέπετε πίσω δεν έχει σχέση με την τάφρο αυτή καθεαυτή αλλά με τις ικανότητες της επιχειρησιακής που έχουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερο στο μηχανικό της Τουρκίας για να μπορέσουν να έχουν τη λεγόμενη ταχαία διάβαση βαθέων υδατίνων κολλημάτων. Πίσω αυτό που βλέπετε είναι ένα κομμάτι του συστήματος Σαμίρ. Το Σαμίρ είναι ένα τουρκικό σύστημα, το οποίο αποτελεί αντιγραφή αντίστοιχου γερμανικού, που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χτίζεται μια, ένας ολόκληρος πλωτός διάδρομος από τον οποίο θα μπορούν να διέρθουν τεθωρακισμένα αυτοκινούμενα πυροβόλα και ενισχύσεις τουρκικές με στόχο όχι το Ιρακινό Κουρτιστάν ούτε τη Συρία αλλά τον Ελληνικό Εύρο και το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια φιλολογία η οποία θα με συγχωρήσετε αλλά θα γίνω επικριτικός και ο λίγον τι κακός ότι οι τουρκικέ δυνάμει έχουν αποδυναμωθεί. Και το λέω συνέχεια. Οι τουρκικέ δυνάμει έχουν υποστεί ένα πλήγμα, αλλά όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν έναν αντίπαλο όπω είναι η Ελλάδα, αυτό το πλήγμα το οποίο έχουν δεν του στερεί καμία σοβαρή επιχειρησιακή δυνατότητα. Άλλον θα πολεμήσει η Ρωσία με την Τουρκία. Αυτό είναι ανέκδοτο έτσι στην παρούσα φάση. Το λέω έτσι για να θυμίζω σε όσου όσου ελπίζουν ακόμα ένα, έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο, ότι ο, Ερντογάν μαζί με τον Πούτιν έχουν πραγματοποιήσει μια πάρα πολύ καλή συμφωνία και μάλιστα, όπου θα σα πω και κάτι άλλο, ευκαιρία δοθήσει, ότι σήμερα ο πρόεδρο Τουρκίας, ο Ερντογάν. Είπε κάτι οποίο μας ξένησε, αλλά επιβεβαίωσε την αποκλίνουσα συμπεριφορά που θα οδηγήσει την Τουρκία ίσως και μέσα στο 2017. Νομίζω ότι το 2017 θα είναι καθοριστικό και για την υγεία του Ερντογάν και για την ζωή του νοθωμανικού κατασκευάσματο. Κατασκευάσματος, ε, κατασκευάσματο, γιατί αυτό που το οποίο υπάρχει απέναντι είναι κατασκεύασμα. Και αναφέρθηκε στι μεγάλε πλέον διαστάσει που έχουν πάρει οι τουρκοαμερικανικές σχέσει. Λέγοντα ότι είναι σύμμαχοι και αναφέρθηκε μάλιστα σε στη Δύση, ενώ εγώ λέει δεν μπορώ να προφέρω τη λέξη φίλη. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν θεωρεί τη Δύση πλέον ω φίλους. Κάτι το οποίο ήταν ακρογωνιαίο λήθο, αν μη τι άλλο, τη λεκτική εξωτερική πολιτική τη Τουρκία. Και εφόσον δεν είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, αυτό σημαίνει ότι με κάποιον άλλον είναι φίλο, και άρα έχουμε την προοπτική του ευρασιατισμού. Και ευχαριστώ πάλι σε αυτό το σημείο για τι πληροφορίε, τον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο Χρήστο Μινάκη, τον τουρκολόγο ο οποίος με τις εξαιρετικές μεταφράσεις και τις εύστοχες, πραγματικά εύστοχες και διεσδυτικές αποκαλύψεις και επειδή μπορεί να ανοιχνεύει τις πραγματικές ειδήσει, τέτοιες ειδήσει δεν θα ακούσετε στην ελληνική τηλεόραση. Θα τους ακούσετε μόνο μέσα από το κλειδί της ιστορίας. Και μα δίνει τη δυνατότητα πραγματικώς να σας ενημερώνουμε για ό,τι τελευταίο υπάρχει. Άρα λοιπόν ο φίλος <ΣΣ> μας ο Ερντογάν ψάχνει να βρει αλλού φίλου. Πολύ ωραία. Καιρό να του βρει. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή όλα όσα γίνονται, και πιστεύω ότι και αυτή η τάφρο είναι άλλη μια προσπάθεια των Τούρκων να δημιουργήσουν ένα ασφαλέ περιβάλλον, να προστατέψουν σε εισαγωγικά, έτσι, τον ισχυρότερο στρατιωτικό σχηματισμό τη Ατλαντική Συμμαχία στην Ευρώπη. Την πρώτη στρατιά. Μονάδε τη οποία τιμωρήθηκαν για τη συμμετοχή του στο πραξικόπημα και εστάλησαν στην επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτου. Πάμε λοιπόν στον επόμενο χάρτη. Στο, συγγνώμη. Εικόνα. Κάτι λέγαμε προηγουμένω για τι εξελίξει και για το τέλο το οποίο περιμένουμε το 2017 να ξημερώσει επιτέλου το τέλο ή η αρχή του τέλους αν θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο πραγματικό τέλο του νεοθωμανικού οράματο. Ο εικονιζόμενο που βλέπετε πίσω είναι ο τελευταίο Διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι ο Οσμάν Βαγιαζίτ Οσμάνογλου. Οσμάνογλου. Ξέρετε, οι Οθωμανοί Σουλτάνοι πήραν ε, το προσω... το, την κατάληξη, το επίθετο Οσμάνογλου, μετά την έξωσή του το 1923 από την τουρκική δημοκρατία. Και ο τελευταίος ήταν Αμερικανός πολίτης. Πέθανε χθες σε ηλικία 91 ετών χωρί να αφήσει άρενα διάδοχο. Βασικά δεν άφησε, δεν, δεν έφυσε καθόλου διαδόχους, Δεν είχε καθόλου παιδιά. Και ουσιαστικά με τον θάνατό του κλείνει επισήμω ιστορικό και χωρί να υπάρχει καμία διάθεση συνεχεία η ιστορία που ξεκίνησε από τον Οσμάν τον 15ο αιώνα. Φίλοι και φίλες, τον 13ο αιώνα με συγχωρείτε. Φίλοι και φίλες, αυτό είναι ένα σημείο. Είναι ένα σημείο καμπής στην ιστορία της νεοοθωμανικής προπαγάνδας. Με το θάνατο του τελευταίου Οθωμανού, ο οποίος μάλιστα επί Ορδογάν, έτσι, είχαν πάρει την άδεια να μετεκίσουν στην Τουρκία και γιατί όχι, όλοι αυτοί να συνεσφέρουν με τις γνώσεις τους, να δημιουργηθεί έτσι το κλίμα της επαναφοράς του νεοοθωμανισμού. Πεθαίνει και είναι μήνυμα αυτό προ τον Ερντογάν και του οπαδού, τον Ταβούτογλου και του άλλου. Ένα όραμα το οποίο προσπαθούσαν να το διατηρήσουν ζωντανό. Και πράγματι θα του έκανε και χάρη. 91 στον θα ο άνθρωπο. Οι φίλοι μα οι Τούρκοι είναι εκείνοι οι οποίοι σήμερα, και πρέπει να σα πω ότι ε, αν συγκρίνουμε τι δυναστείε, εμά η δική μα η δυναστεία, η βασιλική του τέλου βασιλέω δηλαδή, είναι εν ζωή και μάλιστα και παράγει και αρκετά τέκνα ζωή να έχουν. Όμω εδώ έχουμε τέλος. Έχουμε αυλαία. Και αυτό για τους φίλους του νεοοθωμανισμού, δεν αποτελεί καλό σημάδι. Σας το λέω απλώς να το σκέφτεστε. Για πάμε τώρα στην επόμενη. Μια και μιλάμε για, νεο, για νεο Οθωμανούς κτλ. Ε, θυμάμαι μια είδηση που διάβασα στο Πανεπιστήμιο λέει του Εσκή Σεχήρα Ανατολού. Το Δωρήλαιο Εσκή έτσι, Ανατολή. Άλλη μια ελληνική λέξη, την οποία και την εκτούρκησαν. Οι Τούρκοι εδώ το Αναντολού φτιάξανε τον αντίστοιχο του υπολογιστού των αντικυφύρων. Ναι, δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Ο υπολογιστή των αντικυφύρων καταρχήν είναι αιώνε νωρίτερο και οπωσδήποτε κάνει τόσου περίπλοκους υπολογισμού για τι κινήσει των ουρανίων στα ομιστομάτων. Βλέπει, προβλέπει, προβλέπει εκλήψει, προβλέπει ένα σωρό πράγματα, γι' αυτό και ονομάστηκε υπολογιστή. Έτσι λοιπόν, έτσι για να δείξουν οι Τούρκοι ότι ή... έκαναν και αυτοί κάτι διαφορετικό, το Πανεπιστήμιο κατασκεύασε ένα ομοίωμα του πρώτου, λέει, υπολογιστού, όπου χρησιμοποιούσαν οι Οθωμανοί για να προβλέπουν, λέει, την ώρα της προσευχής, να προστανατολίζονται προς τη Μέκα και να πραγματοποιούν αυτές τις πέντε υποχρεώσεις, όπως προβλέπει η θρησκεία τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πρόκειται περί υπολογιστού. Είναι μια πολύ πολύ απλή κατασκευή, την οποία όμως, επειδή την ξανάφτιαξαν και αφορά βέβαια τον Μεσαίωνα, θεωρήσαν ότι έκαναν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ελληνικής και τουρκικής επιστημοσύνης και τεχνογνωσίας. Την εποχή που εμείς κατασκευάζαμε υπολογιστές, οι Τούρκοι και οι πρόγονοι τους, σύμφωνα με την παράδοση της ιστορίας της Πρόσω και της έσω ασίας αποτελούσαν απλώς εκείνους, τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι Ούνοι, άλλο τουρκικό φύλλο αυτό, για να ανέβουν πάνω στα άλογα τους. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ δύο ουσιαστικών πολιτισμών, όπου ο ένας είναι φορέας πολιτισμού, ο ελληνισμός, και ο άλλος είναι καταστροφέας του πολιτισμού, που είναι η τουρκική, αιματοβαμμένη πορεία από την Κεντρική Ασία μέχρι τις ακτές της Μεσογείου. Ξέρετε που το, από πού βγαίνει το ρήμα αφρίζω. Το ρήμα αφρίζω Βγαίνει από το Αφρίν. Το Αφρίν είναι εδώ που βλέπετε η περιοχή. Αστιαγόμαι φυσικά έτσι. Και το ρήμα Αφρίζω για τον Ερντογάν. Είναι η περιοχή του Αφρίν, όπου σε αυτήν εδώ την περιοχή δυστυχώ οι Τούρκοι, παρά την επιχείρηση ασπίδα του Εφράτου, το χρώμα που βλέπετε πίσω μου είναι η περιοχή που έχουν καταλάβει οι Τούρκοι μαζί με του Βαζιγοζούκου συμμάχου του. Με κίτρινο είναι οι κουρδικέ περιοχέ. Και μάλιστα εδώ που βλέπετε ένα καλάστινικόφ, δείχνει ότι εχθέ πραγματοποιήθηκαν μάχες μεταξύ των Κούρδων και των Τουρκο τουρκικών και φιλοτουρκικών δυνάμεων στην περιοχή. Είναι η περιοχή κατά την οποία έχουν επιλέξει οι Αμερικανοί μαζί με το υπόλοιπο κομμάτι, η Man Beach, που είναι ακριβώς από πίσω μου, εδώ που βλέπετε, έτσι, μπράβο, είναι το υπόλοιπο κομμάτι του Ροζάβα του Συριακού, Κουρδιστάν, όπου οι Αμερικανοί πλέον αρχίζουν όχι μόνο να παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη βελτιωμένου επίπεδου και ποιότητα και ποσότητας προς τους Κούρδους, κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει πάρα πολύ τον Ερντογάν. Εξενέβησε και τον Τζαβούσόγλου, τον Υπουργό Εξωτερικών και όλοι αυτοί είπαν τέρμα πια. Και αυτό και υπόθηκε το θέμα ότι εμεί είμαστε μεν σύμμαχοι και το λένε με πολύ πολύ κρύο τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να εξτομίσουμε τη λέξη φίλο. Τέρμα πια με αυτά τα οποία κάνουν οι Αμερικανοί. Περιμένουμε να μα δώσουν τον Κιουλέν, ο Τραμπ δηλαδή, και στη συνέχεια να σταματήσει αυτή η υποστήριξη προ το προ το YPG που είναι οι άνοπλε δυνάμει των Σύρων Κούρδων. Αν δε, Διότι τα δεδομένα δείχνουν ότι οι Αμερικανοί, επειδή δεν ξέχασαν ότι οι Τούρκοι από το 2002-2003 συγκεκριμένα, που είπαν το πρώτο όχι για τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν στο δεύτερο πόλεμο του κόλπου, επειδή ακολουθούν μια εντελώ ανεξάρτητη νεοθωμανική, ναι, όπω έχουμε αποκαταδείξει επανειλημμένω, εξωτερική πολιτική και θέλουν η εθνική του γεωστρατηγική να διεισδύσει και να διασπάσει το αντίστοιχο μεγάλο σχέδιο των Αγγλοσαξώνων στο μέλλον. Θα σα ξαναπαρουσιάσω το χάρτη του Ραλφ Πίτερ, ο οποίο είχε προβλέψει εδώ και αρκετά χρόνια την διάλυση τουλάχιστον 10, τη Μέση Ανατολή και, και, τον επαναπροσδιορισμό των συνόρων. Και επειδή λοιπόν του απείλησαν ότι εφόσον δεν μα υποστηρίξετε στην Αλμπάμπ, η Αλμπάμπ είναι εδώ, έτσι, εδώ που βλέπετε, δίπλα μου, εδώ ακριβώ, τα αεροσκάφη και οι βόμβε είναι τουρκικά και κατά καιρού και ρωσικά που βοηθούν του καημένου του Τούρκου να πάρουν εδώ και εβδομάδε, δύο μήνε και εδώ, ένα μήνε και εδώ πολεμούν να καταλάβουν την Αλμπάμπ που την έχουν οι τζιχαντιστέ και τα καταφέρουν. Δεν θα σα δώσουμε, λέει, πλέον τι διευκολύνσει στο Ιντσιρλίκ, εντάξει πάνε οι Αμερικανοί, ήδη προετοιμάζουν και αεροδρόμια και αεροπορικέ βάσει και βάσει ελικοπτέρων και βάσει για μονάδε ειδικών επιχειρήσεων τόσο στο Αφρίν όσο και στην περιοχή. Στο Αφρίν, έτσι, γι' αυτό υπήρχε το Αφρίζο. Όσο και στην, στην υπόλοιπη περιοχή που είναι το Ροζάβα, το Συριακό Κουρδιστάν. Αλλά ειδικά το Αφρίν, οι Τούρκοι το είχαν στοχοποιήσει. Και ήθελαν με οποιοδήποτε τρόπο να περάσουν αρχικώ επικοινωνιακά την άποψη ότι θα το απομονώσουν, γιατί δυστυχώ δεν υπάρχει ακόμα η Ένωση, ακόμα έτσι, των Συριακών, των Κουρδικών Καντονίων. Όλοι έχουν συμβάλει σε αυτό, και οι Ρώσοι και οι Σύριοι και οι Τούρκοι. Αυτή η τακτική συμμαχία θα κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Πιστεύω όμω ότι το 2017 θα, θα δοκιμαστεί πάρα πολύ σοβαρά. Και επειδή οι Κούρδοι ξέρουν να επιμένουν, και να περιμένουν και έχουν βάλει όλα τους τα χρήματα, τα γεωπολιτικά χρήματα και κέρδη στο αγγλοσαξονικό χώρο και επειδή τους υποστηρίζουν οι αγγλοσαξονες τουλάχιστον στην περιοχή ανατολικό του Εφράτου θα περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία όπου θα υπάρξει μια αποδυνάμωση της ειδική σχέσης που έχει φτιαχτεί με τις ευλογίες της Ρωσίας μεταξύ Ιράν και Τουρκίας. Και ήδη αυτή η σχέση είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί. Διότι το Ιράν σιητικό και η Τουρκία σουνητική έχουν βασικά αντικρουόμενα γεωστρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή. Υπάρχει ένα έλασον συμφερόντων το οποίο ικανοποιείται. Αυτό όμως, κάνω και μια πρόβλεψη, δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διότι κακά τα ψέματα, η Χεσμολά έχει, έχει άλλες βλέψεις στην περιοχή και η Τουρκία θέλει να μετάσχει σε αυτό τον μεγάλο διαμελισμό ο οποίος γίνεται και ήδη επισυμβαίνει στην περιοχή της Συρίας. Βέβαια, με όλα αυτά τα πράγματα να είναι σε εξέλιξη, ο Μέγα Ερντογάν αποφάσισε να πάρει μια απόφαση και να ταξιδέψει στην Τανζανία, στη Μοζαμβίκη και στη Μαδαγασκάρη. Τώρα, τι δουλειά έχει η Αλεπού στο παζάρι, γιατί περί αυτού πρόκειται, αντιλαμβάνεστε, ότι ο... η τουρκική εξωτερική πολιτική οδεύει με σε πολύ συγκεκριμένου στόχους, Με στοχεύσει νεοοθωμανικέ. Δηλαδή, κάθε ταξίδι του Τούρκου Προέδρου πρέπει να το παρακολουθούμε και να μα ενδιαφέρει. Στοχεύει στην σύσφυξη σχέσεων με περιοχέ οι οποίε υπάρχει ακμάζων μουσουλμανικό πληθυσμό και. Να πω και κάτι και να το προβλέψω, δεν είναι τυχαίο ότι μετά από τις όποιες τις σκέψεις που και επισκέψεις που κάνουν οι διάφοροι Τούρκοι επίσημοι στην περιοχή, κυρίως της Αφρική αλλά και της Ασίας, μετά έχουμε από τις συγκεκριμένες περιοχές μια αφύσικη αύξηση του ποσοστού της λαθρομετανάστευσης οι οποίοι καταλήγουν στην Τουρκία και από εκεί στην Ελλάδα. Διότι όπω είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τώρα πλέον οι Σύριοι πρόσφυγες είναι ελάχιστοι, ενώ οι λαθρομετανάστες από την Αφρική και την Ασία αποτελούν σχεδόν το 90 με 95%. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει. Τι απομένει λοιπόν να δούμε. Αυτό που απομένει λοιπόν να δούμε είναι πώς θα κινηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 2017 του Ιανουαρίου πάντοτε, καθότι η Τουρκία αναμένοντας πρώτα απ' όλα την ορκομοσία του Τραμπ, γύρω στις 20 Ιανουαρίου. Δεύτερον, την πορεία των συνομιλιών στη Γενέβη. Και πάμε λοιπόν ευκαιρίας δοθήσεις στην επόμενη εικόνα. Δεν ξεχνώ. Το θυμάστε? Δεν ξεχνώ. Την πορεία λοιπόν των συνομιλιών στη Γενέβη. Και ακούγονται διάφορες ιστορίες. Πολύ περίεργες ιστορίες. Τις οποίες ειλικρινώς δεν θέλω να τις πιστέψω. Διότι ο Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, σαφώς έχει την ευθύνη. Αλλά αυτό το «Η Κύπρος αποφασίζει, η αποφασιζει η συμπαρίσταται», ας το κρατήσουμε για λόγους επικοινωνιακούς μπροστά, αλλά πίσω να διαμορφώσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο όπου δεν υπάρχει ένας διαιρεμένος ελληνισμός «Η Κύπρος και η Ελλάδα», αλλά ένας ελληνισμός και ένα εθνικό κέντρο αποφάσεων. Και ένα τέτοιο εθνικό κέντρο αποφάσεων, πρέπει να χρησιμοποιεί όλο του το ειδικό βάρος ακριβώς για να οθεί τα εθνικά κέντρα Λευκοσίας και Αθηνών στις ορθές αποφάσεις. Αν είχαμε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να, έχει να αποτελούσε ένα θαυμάσιο βήμα εξαιρετική οργανώσεω. Θα το δούμε όμω στο αμέσω επόμενο διάστημα. Πολλέ εξαγγελίε έχουν γίνει. Μένουμε να δούμε ποιε θα υλοποιηθούν και από ποιου. Στο προσεχέ ή λίγο περισσότερο μέλλον. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν εδώ παίζει σε ένα παιχνίδι. Περιμένει λοιπόν να δει τι θα γίνει στην Κύπρο. Και παράλληλα, εδώ είναι οι ανησυχίε μου, υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι οι οποίοι θέλουν στο πλαίσιο τη ευρέσεω ενό κοινού τόπου για να απαλλαγούμε. Ποιο είπε θέλουμε να απαλλαγούμε από το Κυπριακό. Εμεί θα απαλλαγούμε. Πρόβλημα εισβολή και κατοχής είναι. Από το 1974. Δεν θέλει κανένα Έλληνα να απαλλαγεί θέλει να υπάρξει δικαίωση. Και η δικαίωση δεν θα γίνει μέσα από ένα διεθνέ δικαστήριο. Τα διεθνή δικαστήρια, όπω είδατε, αγαπητοί φίλοι και φίλε, γίνονται μόνο από του ισχυρού και του πολύ ισχυρού και εκεί σέρνονται οι αδύναμοι και καταδικάζονται. Διότι δεν ακούστηκε τίποτα, για παράδειγμα, καταδικάστηκαν οι Ισραηλινοί επικισμοί, για παράδειγμα, στην περιοχή τη Δυτική Όχθη. Αλλά οι επικισμοί στην Κύπρο. Τίποτα. Σιωπή. Άρα ο μόνο τρόπο για να φύγει ο Τούρκο από εκεί είναι ακριβώ όπω ήρθε. Δηλαδή με τα όπλα. Μα θα πάμε σε πόλεμο. Όχι. Όμω δεν θα του δώσουμε την ευκαιρία να καταλάβουν ολόκληρη την Κύπρο και στη συνέχεια να καταλάβουν την ευ... να... να πάρουν την ευκαιρία για να καταλάβουν ζωτικό ελληνικό εναέριο χώρο ή θαλάσσιο στο Αιγαίο. Διότι ο προμαχώνα τη Κύπρου είναι ο προμαχώνα του Αιγαίου. Και εκεί ακριβώ υπάρχουν οι περίεργε φήμε. Κάτι ότι συζητάμε, λέει, στα έξι και δέκα ναυτικά μίλια να κάνουμε, λέει, πίσω και αυτό να φανεί ω βήμα καλή ε, κινήσεω και θελήσεω. Δεν ξέρω ποιοι κύκλοι είναι αυτοί και τα λένε. Εγώ όμω θα σα πω το εξή. Αυτό όχι μόνο είναι απαράδεκτο, αλλά είναι και τραγικό λάθο στο πλαίσιο τη πολιτική του κατευνασμού. Φίλοι και φίλε, στην Κύπρο ορίζεται και παίζεται αυτή την περίοδο το μέλλον του ελληνισμού. Αν ο Τούρκο, ο οποίο περιμένει την ευκαιρία, να δει τι θα γίνει με τον Τραμπ. Και εδώ θα σας προεξοφλήσω ότι αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσουν οι νεοθρομανοί στο επόμενο διάστημα δεν θα τους είναι ιδιαίτερο αρεστά. Αν λοιπόν ο Τούρκος σε αυτή τη φάση διαπιστώσει ότι ο ελληνισμός έχει διάθεση για υποχώρηση, θα ασκήσει όλη την πίεση που μπορεί και δύναται και στο Αιγαίο και στην Κύπρο ταυτόχρονα. Και ιδιαίτερο στο Αιγαίο, θα θυμίσω ότι οι τελευταίες προσαράξεις στην ΚΟ παρά είναι και τυχαίες τόσο χρονικό διάστημα που γίνονται σε μια περίοδο που θα θυμηθούμε τα λάθη που συνέβησαν τη νύχτα των ημείων είναι ένας προάγγελος μιας πολύ δυσαρέστου καταστάσεως που μπορεί να προκύψει από τη δική μας αυλεψία και την έλλειψη πίστης. Και με αυτό θα κλείσω. Τι είναι η πατρίδα. Η πίστη μας αυτή. Τι είναι το έθνο, η πίστη μα σε αυτό. Τι σημαίνει σθένο και ασθενή. Ασθενή είναι αυτό ο οποίο δεν έχει σθένο. Εμεί λοιπόν είμαστε ένα λαό, ο οποίο ούτε ασθενεί είμαστε γιατί σθένο έχουμε, όπω το έδειξε και η περίοδο και η περίπτωση του επεισοδίου πριν από 30 χρόνια. Αλλά είναι ζωντανό μέχρι σήμερα στον Εύρο. Και κάθε στρατιώτη που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στα σύνορα ή στα νησιά, διέπεται από το ίδιο πνεύμα. Και αν χρειαστεί θα το επαναλάβει. Και α μην έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση που είχαν τότε. Έχει ψυχή και έχει ανδρεία. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στι οικογένειε όλου, στου ανθρώπου που οποίου υπηρετούν στι έλλειπε δυνάμει και στου φίλου και συμμάχου απέναντι. Και πρέπει να του πούμε κάποια στιγμή ότι δεν είστε ούτε φίλοι ούτε σύμμαχοι. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε πίστη στι δικέ μα δυνάμει να πιστεύουμε στην πατρίδα, να πιστεύουμε στο έθνο, να πιστεύουμε στι ένοπλε δυνάμει μα, να πιστεύουμε σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να πιστεύουμε σε αυτό που μα εμπιστεύτηκε η ιστορία και η γεωγραφία. Και να είμαστε παραδύναμοιν τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν τη δινή αβέλπιδε. Σα ευχαριστώ και σα περιμένω στην αίθουσα Άλς.